Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά η Περιφέρεια Αττικής στη Δυτική Αθήνα εγκαινιάζει σήμερα αυτή την έκθεση με τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά και πιστεύω ότι με όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται και από τους παραγωγούς αλλά και από τους καταστηματάρχες και από τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να προβάλλουν τα ελληνικά προϊόντα είναι αξιοθαύμαστη. Όπως επίσης είναι αξιέπαινη και η Γενική Διεύθυνση Χθινιατρικής και Αγροτικής στην Περιφέρεια Αττικής που καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με επικεφαλή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κύριο Μιχάλη Βασιλάκη αλλά και όλους τους συναδέλφους, πρώτα απ' όλα με τον κύριο Κώστα Μανιά, τον Αντιπεριφερειάρχη του Βορείου Τομέα, με τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος είναι Αντιπεριφερειάρχη στα θέματα έργων και με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Καράμπελα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή εδώ την έκθεση για την ανάδειξη των προϊόντων, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία και εμείς από τη δική μας την πλευρά ως Περιφέρεια Αττικής, χωρίς πολλά λόγια, θα είμαστε πάντα δίπλα τους να ενισχύουμε ουσιαστικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο θεσμικό τρόπο, ώστε να πάρει μπροστά η ελληνική μηχανή. Αν δεν πάρει μπροστά η μηχανή ελληνική σε όλα τα επίπεδα, τότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε όλοι μαζί. Εδώ στα θέματα τα αγροτικά που γίνεται και η προβολή σήμερα, πρέπει όλοι μαζί να συμμετέχουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εμείς γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Να είστε καλά, καλές δουλειές και όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες εκθέσεις που να προβάλλουν τα ελληνικά προϊόντα. Πιλωτική κατά κάποιο τρόπο. Είναι πιλωτική για να μας οδηγήσει για το μέλλον, όπως το λέτε τώρα. Ακούστε να σας πω, και πιλωτική, και πιλωτική μπορεί να εκλειφθεί, αλλά το θέμα είναι να καταλάβει όλος ο κόσμος το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η έκθεση. Δεν είναι μια έκθεση για να περάσει η ώρα. Είναι μια έκθεση για να προβληθούν τα ελληνικά προϊόντα, κυρίως τα αγροτικά, για να μπορέσει ο κόσμος να αγοράζει ελληνικά. Είναι πάρα πολύ απλό εδώ και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Ας κοιτάξουμε και λίγο το σπίτι μας, να μην πέσει να μας πλακώσει. Παιδιά, τι καλό ρίσκο να πετύχει. Ωραία. Πρώτα απ' όλα υγεία και μακριά από την εφεδρεία, έτσι. Να είστε καλά, παιδιά.